τη διενέργεια ελέγχου από τη χημική υπηρεσία σε χώματα που μετέφερε εταιρεία χωματουργικών μηχανημάτων κατά την εκτέλεση εργασιών πρόσβασης γερανών στον τόπο της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών σε ιδιωτικό οικόπεδο, ζήτησε ο ειδικός εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπαϊκάμης. Το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα την περασμένη εβδομάδα, όταν συνήγορος συγγενών θυμάτων της τραγωδίας κατήγγειλε ότι εργολάβος μετέφερε χώμα από τον τόπο της τραγωδίας σε ιδιωτικό οικόπεδο, αμορυχείο της εταιρείας. Από τις καταθέσεις έγινε γνωστό ότι ο εν λόγω εργολάβος στα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου κλήθηκε στον τόπο του δυστυχήματος προκειμένου να συνδράμει στο έργο της διάσωσης και για το σκοπό αυτό με τα χωματουργικά του μηχανήματα. Διαμόρφωσε σε εγκαταλελειμμένο αγρό χώρο πρόσβαση των γερανών αριστερά εκ των εκτροχιασμένων βαγονιών. Αυτά τα χώματα, καθώς προέρχονταν από το εγκαταλελειμμένο αγρό και όχι από τον τόπο του δυστυχήματος, σύμφωνα πάντα με τις καταθέσεις, είναι που μεταφέρθηκαν με αρκετά φορτηγά σε ιδιωτικό οικόπεδο της εταιρείας και όχι στο κουλούρι, όπως συνέβη με τα συντρίμμια της τραγωδίας και τα αδρανή υλικά. Μετά την καταγγελία έγινε έλεγχος στο οικόπεδο και αφού βρέθηκε ο τόπος αλλά και τα χώματα, όπως έγινε η αναπόθεσή τους με παρέμβαση των εισαγγελικών αρχών, πλέον φυλάσσονται από την ελληνική αστυνομία και προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, με διάταξη του κυρίου Μπαϊκάμη θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και με τον έλεγχο που έγινε στο κουλούρι. Δηλαδή με χημικούς της χημικής υπηρεσίας που θα κάνουν δειγματοληψία, ενώ ο χώρος θα ερευνηθεί και από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.